Θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Ράσμουσεν, τον οποίον και άλλη μια φορά καλωσορίζω στην Ελλάδα. Ανταλλάξαμε απόψεις για τη μελλοντική πορεία της Συμμαχίας εν ώψη της προσεχούς Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, τον προσεχή Σεπτέμβριο στην Ουαλία, ενώ μιλήσαμε και για τα τρέχοντα περιφερειακά και διεθνή προβλήματα ασφάλειας. Αναφερθήκαμε στην ολοκλήρωση της αποστολής στο Αφγανιστάν στο τέλος του 2014 και την μετάβαση στην επόμενη φάση της αποστολής του ΝΑΤΟ σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε εκεί πέρα τη σταθερότητα και την ασφάλεια, όπου βέβαια παρά την βελτίωση των συνθήκων η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Στο σύγχρονο κόσμο έχει αποδειχθεί ότι η ασφάλεια των κρατών μελών του ΝΑΤΟ συνδέεται συχνά με κινδύνους και απειλές από περιοχές πέρα από την Ευρωατλαντική ζώνη. Γι' αυτό επιδιώκουμε την ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να παρακάμπτουμε ή να υποτιμούμε τους υφιστάμενους θεσμούς εταιρικών σχέσεων. Αξίζει γι' αυτό το λόγο να πω πόσο θετικά έχει λειτουργήσει εδώ και 25 χρόνια και 20 χρόνια το πρόγραμμα Συνεταιρισμός για την Ειρήνη, το Partnership for Peace. Τώρα η κρίση στη Συρία, η αναταραχή που υπήρξε στην ευρύτερη περιοχή, οι συνεχείς δηλαδή ανατροπές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική προβληματίζουν το ΝΑΤΟ, καθώς επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των κρατών μελών του. Και η Ελλάδα θεωρεί χρήσιμη την αξιοποίηση των εργαλείων και των θεσμών που διαθέτει το ΝΑΤΟ στην περιοχή και ειδικότερα θα έλεγα το θεσμό του μεσογειακού διαλόγου, του πολιτικού διαλόγου και των προγραμμάτων πρακτικής συνεργασίας που διατηρεί το ΝΑΤΟ με σημαντικό αριθμό κρατών της περιοχής. Αυτός ο θεσμικός μηχανισμός πρέπει πάντοτε να είναι ενεργοποιημένος και ευχόμαστε να αρθούν τα όποια εμπόδια σήμερα υπάρχουν. Νομίζω ότι άλλωστε έτσι θα επιτραπεί και η συνεργασία με το Ισραήλ, με το οποίο τόσο και η Ελλάδα όσο και το ΝΑΤΟ συνδέονται με εταιρική στρατηγική σχέση. Αυτά για τη Μεσόγειο. Δείτε όμως και την άλλη πλευρά, τις δραματικές εξελίξεις που έχουμε στην Ουκρανία, που δείχνει και πόσο σημαντική είναι μια συμμαχία που προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Θα έλεγα επίσης ότι η ευρωατλαντική ενσωμάτωση της Δυτικής Βαλκανικής, που μόλις συζητήσαμε, είναι ένας διαχρονικός στρατηγικός στόχος της Ελλάδας και υποστηρίζουμε αποφασιστικά αυτήν την πρόθεση αυτού του στόχου. Σε όσον αφορά την ένταξη νέων χωρών, είναι σαφές ότι κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από τους θεσμοθετημένους μηχανισμούς και τα προενταξιακά στάδια που έχει θεσπίσει το ΝΑΤΟ, καθώς και εξατομικευμένα με τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας στα κριτήρια και στις προϋποθέσεις που θέτει η Συμμαχία. Θέλω να πω σαφώς κάτι το οποίο πιστεύω, ότι η Συμμαχία αντιπροσωπεύει μια κοινότητα δημοκρατικών αξιών στις οποίες θα πρέπει έμπρακτα να ενστερνίζεται η κάθε χώρα σε ό,τι αφορά σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκδημοκρατισμό, καλή γειτονία, εφαρμογή κράτους δικαίου, ελευθερία έκφρασης γνώμης, αλλά και προσαρμογή των δομών άμυνας και ασφάλειας στις νατοϊκές προδιαγραφές. Χαίρομαι ότι οι προϋποθέσεις αυτές
πάντοτε δημιουργούν την ανάγκη έντασης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που θα πρέπει να κάνει κάθε χώρα που ενστερνίζεται την ανάγκη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και χαίρομαι που το ΝΑΤΟ διαρκώς, μέσα από μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις δομές της άμυνας και της ασφάλειας για το καλό της ευρύτερης περιοχής. Θα ήθελα και πάλι, κύριε Γενική Γραμματέα, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην Ελλάδα και μάλιστα για δεύτερη, επαναλαμβάνω, φορά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και να σας καλωσορίσω άλλη μια φορά στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Prime Minister. Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι μεγάλη μου χαρά που ξαναέρχομαι στην Αθήνα και σας συναντώ και πάλι. Αυτή η πόλη ήταν το λίκνο της δημοκρατίας πάνω από 2.000 χρόνια πριν. Και η δημοκρατία είναι το ζωτικό θεμέλιο του ΝΑΤΟ σήμερα. Αλλά όπως συζητήσαμε σήμερα το πρωί, βλέπουμε ότι η δημοκρατία κινδυνεύει πάρα πολύ στην εγκύτερη γειτονιά μας, και αυτό αποτελεί μεγάλη αιτία ανησυχίας για όλους μας. Καταδικάζω την αιματοχυσία στην Ουκρανία και εκλιπαρώ όλα τα μέρη να σταματήσουν αυτό το σπιράλ της βίας. Και η Ουκρανική κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη ευθύνη να διασφαλίσει ότι ο στρατός δεν θα εμπλακεί σε αυτή την πολιτική κρίση. Ο Ουκρανικός στρατός και οι ειδικές δυνάμεις δεν θα πρέπει να στραφούν εναντίον του λαού της Ουκρανίας. Αυτό θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις για την εταιρική μας σχέση στην Ουκρανία. Ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι ο διάλογος. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί σε όλες τις προσπάθειες για να βρούμε μια ειρηνική λύση. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που βασίζεται σε αξίες, τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου. Και βρισκόμαστε συνασπισμένοι εναντίον όλων των απειλών προς την ασφαλειά μας. Η Ελλάδα είναι ένας ενεργός συμμετέχων στη συμμαχία μας, από τις επιχειρήσεις στο Κωσυφοπαίδιο και το Αφγανιστάν και στην αποστολή εναντίον της πειρατείας στο κέρας της Αφρικής. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ για την συνεχή σας δέσμευση. Το Σεπτέμβριο θα συναντηθούμε στη συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία για να μορφοποιήσουμε την συμμαχία του ΝΑΤΟ στο μέλλον, μια συμμαχία η οποία είναι ρωμαλαία, δυνατή, και θα εξυγχρονίσουμε τις στρατιωτικές μας δυνατότητες πιο αποτελεσματικές, πιο σύγχρονες, και θα κάνουμε την εταιρική μας σχέση, τη συνεργασία μας ευρύτερη και βαθύτερη. Θα γυρίσουμε μια νέα σελίδα στη σχέση μας με το Αφγανιστάν, δεδομένου ότι ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη για το δικό του μέλλον, και θα βάλουμε καινούργια ενέργεια στη σχέση μεταξύ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Σε όλα αυτά είναι ζωτική σημασία να παίξουν τον ρόλο τους, τον πλήρη ρόλο τους, οι ευρωπαϊκές χώρες, και να αναλάβουν όλο το βάρος της ευθύνης για την ασφάλεια. Θέλουμε όλη η Ευρώπη να είναι ισχυρή για να μπορούμε να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τις αξίες μας και τα συμφέροντά μας. Έχουσα την Προεδρία, η Ελλάδα είναι στη σωστή θέση να διασφαλίσει ότι οι χώρες της Ευρώπης θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους και τα ισχυρά τους σημεία. Αυτό θα ωφελήσει το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο. Κύριε Πρωθυπουργέ, λοιπόν, πραγματικά προσβλέπω τη συνεργασία μαζί σας, καθώς πηγαίνουμε προς την διάσκεψη κορυφής το Σεπτέμβριο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ισχυρή σας δέσμευση
στην συμμαχία και για την στήριξή σας. Σας ευχαριστώ.